Λίγες ώρες διήρκησε σήμερα στα Τρίκαλα η απεργία των πρατηριούχων υγρών καυσίμων. Από το πρωί που ξεκίνησε η απεργία, υπήρξαν προς την περιοχή Καλαμπάκας και Φαρκαδόνας ανοιχτά πρατήρια, μεμονωμένα στα Τρίκαλα και ένα από το Σωματείο για την Εξυπηρέτηση Καταναλωτών για Έκτακτη Ανάγκη. Μετά την επίσκεψη του Προέδρου του Σωματείου Τρικάλων Αναστάσεων Γκούμα στον αρμόδιο νομάρχη για την υποβολή υπομνήματος με τα αιτήματα του κλάδου, η απεργία λύθηκε και άνοιξαν από τις 12 το μεσημέρι τα πρατήρια βενζίνης. Την ίδια ώρα η τιμή στην αμόλυβδη αγγίζει το 1,5 ευρώ το λίτρο σε πολλά πρατήρια και οι πρατηριούχοι επισημαίνουν πως αν συνεχιστεί η φορολόγηση των καυσίμων, σε λίγο καιρό θα είναι παρελθόν και η προαναφερόμενη τιμή. Ζητάμε ταμιακές μηχανές στα πρατήρια στις βενζίνες, αλλά όχι την απλή ταμιακή μηχανή που κατέργησε η Γερμανία το 1975. Ζητάμε ηλεκτρονικά συστήματα ιστορών και υγρών για να μπορέσουμε να πατάξουμε το λεθρομπόριο και να έρθουν στο κράτος οι σωστοί φόροι και τα σωστά χρήματα. Ζητάμε να μην μπουν άλλοι φόροι στα καύσιμα. Είναι το μεγαλύτερο χτύπημα που δεχτήκαμε. Ζητάμε όχι στη μονοπόληση της αγοράς.